Μαρία Σολομού. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκω. Πάτε από το σωστό δρόμο, κυρία Σολομού. Ευτυχώς. Με τα σκαλέψανε καλά. Γεια σας. Τελικά μήπως πρέπει, παιδιά, να ξανασκεφτούμε την είσοδο. Γιατί όλοι είναι... Αμηχαναλέ. Ναι, αλλά είδες τι ωραίο πλάνο έχει ο σκηνοθέτης στην αρχή. Είναι λίγο σαν να βγαίνεις από το διαστημόπλιο. Δεν είναι τυχαίο. Μα είναι τυχαίο. Πες ότι το ασανσέρ, αυτό είναι ασανσέρ, έτσι, το ξέρεις αυτό. Είναι ασανσέρ. Ναι, εντάξει. Είναι ασανσέρ. Ναι, για να δείξουμε ότι τεχνολογικά είμαστε πολύ όροφα, αυτά μεγάλα. Ναι, και έχετε το underground και ανεβαίνει πάνω και τα λοιπά. Καλά, μια χαρά, εσείς. Φαίνεσαι ότι είσαι καλά. Αλήθεια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχεις να δεις κιόλας λίγο. Ελάχιστα ίσως. Πήγες για μπανάκι, έχεις χρόνο. Έχω κάνει ένα μπάνιο και τα... Λίγο έχω βρεθεί σε παραλία βασικά, αλλά ξέρεις, εγώ κάθομαι στη σκιά, δεν κάθομαι καθόλου στον ήλιο. Σωστό αυτό. Ό,τι και να γίνει όμως την αρπάζεις λίγο, τι να κάνουμε, αναγκαστικά. Ωραία. Λέγαμε πριν λοιπόν, αφού είπαμε για τα μπάνια μας, τα μπάνια του λαού, λέγαμε πριν για το μέσο, για το τεχνολογικό σου προφίλ, το οποίο πραγματικά είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένο. Είναι πολύ. Σας άκουγα τώρα και λέω πόσο πίσω είναι αυτά τα παιδιά. Πόσα δεν ξέρουν και θα τους τα μάθω όλα. Γι' αυτό ήρθα, δεν έκανα να μας διδάξει. Δεν έχεις πολύ μεγάλη επαφή. Δεν έχω επαφή τελεία. Δηλαδή αυτή η εκπομπή θα έχει πλάνα δικά μου τέτοια. Ναι, όχι, δεν θα το πάμε έτσι. Όχι, okay, να ξεκινήσουμε. Από άποψη δεν έχει. Σιγά-σιγά. Ουσιαστικά ήταν κάτι που δεν με ενδιαφέρε ποτέ. Δεν φανταζόμουν ποτέ με το πτωχό μυαλό μου ότι θα γίνει αυτός ο χαμός. Mm-hmm. Κάποια στιγμή λέω βρε να ασχοληθώ λίγο με το κομπιούτερ. Και... Μετά δεν ασχολήθηκα. Λέω γιατί θα μου χρησιμεύσει εμένα στη δουλειά μου, είπα. Τελικά προχώρησαν τα χρόνια, πέρασαν και έχουμε φτάσει σε αυτά εδώ τα μηχανηματάκια, τα οποία με ψήσανε και πήρα ένα πέρσι. Α, μπράβο. Ωραία. Πήρα ένα πέρσι. Το έχεις ανοίξει? Το άνοιξα φέτος. Ναι. Το άνοιξα. Όχι ψέματα, συγγνώμη. Πρόπερσι, μήπως ήτανε. Πρέπει να το έχω 1,5 χρόνο περίπου. Το πήρες πρόπερσι και το άνοιξες φέτος. Το άνοιξα πέρσι. Α, γιατί εντάξει. Ένα χρόνο το είχα, το κοίταγα. Εντάξει, το ναι, εντάξει, τα γνωστά. Το άνοιξα για ανάγκη βασικά κάποια στιγμή, γιατί πια τα σενάρια θέλουν να τα στέλνουν με email κτλ. Σκέφτηκα, ήρθε ένας φίλος μου σπίτι να με βοηθήσει που το κατέχει αρκετά και μου λέει να φτιάξουμε να έχεις ένα email και τέτοια. Mm-hmm. Και βρήκα το χειρότερο όνομα για email. Δεν μπορώ να το κάνω καν σπέλ, ας πούμε. Το θυμάσαι καταρχήν. Το θυμάμαι, ναι, άσε να μην το, μισή, ναι, το πω. Δεν χρειάζεται μετά να πει το παπάκι. Ως μαμά, αυτό. Πιστεύω ότι θα έπρεπε να είχες έτσι μια μεγαλύτερη εξοικείωση. Κατηγορώ. Θα έπρεπε. Βρήκα κατηγορώ. Γιατί έχει πολύ, πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Χθες, για παράδειγμα, είχαμε καλεσμένους από το iParents. Το παιδί που έχει κάνει έναν συνειδητή του iParents. Ένα απίστευτο site για μαμάδες και μπαμπάδες. Ναι, ναι. Αξιολογούν διάφορα events, σημεία, οτιδήποτε μπορεί να κάνει το παιδί. Και μπαίνουν, γράφουν απορίες οι μαμάδες, απαντάνε άλλες μαμάδες. Εγώ θα σας πω το εξής, ρε παιδιά. Πριν δηλαδή από όλη αυτή την τεχνολογία, τη φοβερή που ως ένα σημείο, εντάξει, λέω ότι είναι βοηθητικό και βοηθάει και στις δουλειές πάρα πολλών ανθρώπων. Δηλαδή έχει φύγει χαρτούρα από τη μέση, ας πούμε, που είναι για μερικά επαγγέλματα, για όχι, όχι για όλα. Είναι πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα, δηλαδή, σας έλειπε το Facebook εσάς από τη ζωή σας. Όχι, αλλά ούτε το κινητό μας έλειπε. Δεν διαφωνώ καθόλου μαζί σου. Τώρα όμως που το γνωρίσαμε. Εμένα δεν μου λείπει και να μην το είχα, αλλά αφού το γνωρίσαμε. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά είναι, ξέρεις, είναι θέμα. Για ορισμένους ανθρώπους και για εσάς προφανώς που σας ενδιαφέρει πάρα πολύ όλο αυτό το πράγμα, είναι παιχνίδι. Ότι τι καινούριο θα βγει, να το χρησιμοποιήσουμε, ναι, να. Χόμπι, ίσως και χόμπι, ναι. Ως ένα μέρος. Ως ένα, ναι, μέρος. Και ως ένα μέρος. Δεν μιλάω για το κομμάτι της δουλειάς, που για ορισμένους είναι πάνω από ένα κομπιούτερ, είναι λογικό. Αλλά από ένα σημείο και μετά. Ας πούμε, εγώ είμαι πάρα πολύ κατά όλων αυτών των πραγμάτων. Με το παιδί σου, θα το άφηνες να ασχοληθεί, θα το προέτρεπες να ασχοληθεί με τεχνολογία? Κοίτα, σαφέστατα αυτή τη στιγμή, γιατί βλέπω ότι, δηλαδή, όταν το παιδί μου φτάσει 18, φαντάζομαι ότι θα πατάμε ένα κουμπί και θα βγαίνει μια χοντρή, ας πούμε. Ναι, κάπως έτσι θα γίνει η κατάσταση. Αυτός, από ό,τι έχω καταλάβει, τα παίρνει πάρα πολύ εύκολα, γιατί... Η ηλικία, παρένθεση. 6. Δηλαδή, ασχολείται πιο πολύ με αυτά από με οτιδήποτε άλλο. Κάποια στιγμή βρήκα ένα email, άνοιξα, γιατί το ανοίγω το κομπιούτερ κάθε μήνα και βρένω το email, και βλέπω ένα email παλιό που μου είχε έρθει, που δεν ήξερα τι είναι αυτό, και έχει μπει το παιδί μου και το έχει
κάνει. Ναι, τα παιδάκια είναι στα 6, ναι. Στα 6 παιδιά δεν είναι ακριβώς έτσι. Εγώ ξέρω και άλλα παιδάκια 6 χρονών και δεν έχουν αυτό το πράγμα. Άμα το έχει κιόλας. Άμα έχει και μια μητέρα που του έχει δείξει όλα τα. Ναι, πάρα πολύ. Το θέμα για μένα, γιατί ο γονέας πρέπει να ξέρει. Αν συμφωνώ απόλυτα με τους ανθρώπους που δεν θέλουν να έχουν καμία επαφή, είναι ο καθένας έχει την άποψή του. Και εγώ το βρίσκω πολύ λογικό αυτό. Αλλά μερικές φορές, λίγο με τα χρόνια, θα πρέπει για προστασία του παιδιού. Δηλαδή κάποια στιγμή θα μπει αναγκαστικά στη διαδικασία να μάθει και εσύ για να προστατεύσει το παιδί σου. Ορισμένα πράγματα δεν ξέρω πώς γίνεται. Φαντάζομαι θα υπάρχει και γι' αυτό τρόπος να αποκλείς ορισμένα πράγματα. Υπάρχουν δαντάδες, οι δαντάδες του ίντερνετ. Ναι. Φαντάζομαι ότι θα ασχοληθείς πολύ με τη τεχνολογία αν φύγει ο μικρός και σπουδάσει, πάει εξωτερικό ή οπουδήποτε και θα χρειαστεί να του μιλάς με Skype. Λοιπόν, μία φορά το έπαθα. Αυτό ήταν η πρώτη φορά που άνοιξα το κομπιούτερ. Γιατί ήμουν σε ένα νησί που δεν έπιαναν τα κινητά τέλος πάντων κτλ. Και πήρε το λάπτοπ μαζί για να μιλάω με το Skype και έλειπα αρκετές μέρες. Λοιπόν, και πήρα αυτό το, δεν ξέρω πώς λέγεται, το ξεφτιλίκι τώρα που θα γίνει. Αυτό που το βάζεις και συνδέεσαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεφτιλίκι, όντως. Ξεφτιλίκι, ναι. Λοιπόν, πήγα στην εταιρεία, λοιπόν, την. Την τηλεφωνία, ναι. Ραδιοφωνική του κάπου, ναι. Τηλεφωνία και πήρα αυτό το στικάκι, λοιπόν, για να πιάνω από το νησί που είμαι. Το τι βρυσίδι άκουσαν όλες οι εταιρείες μαζί, γιατί έπιανα σε μία πλατείτσα που είχε τρία παγκάκια, σε συγκεκριμένα στα παγκάκια. Δηλαδή, αν δεν καθόμουν στο παγκάκι, καθόμουν στο πεζουλάκι, δεν έπιανε. Και για να πιάσω σήμα και να μιλήσω, γιατί. Γιατί γίνεται καλά, κλακ έφευγε. Δεν ξανασχολήθηκα, δηλαδή. Ναι, έτυχε τώρα στην εταιρεία. Ήταν και. Περίπτωση. Εσύ να το έχει πληρώσει το στικάκι, έτσι και το εντάξει. Το χαιρετίζω. Υπάρχει το πρόβλημα. Υπάρχει και γυμναστική μαζί, γιατί μπορεί να κρατάς το λάπτοπ εδώ. Και να πηγαίνει. Και να γράφει. Πάντως, Μαρία, αλήθεια είναι ότι οι φαν σου στο ίντερνετ, ιδιαίτερα στο Facebook, σε υποστηρίζουν απολύτως. Δηλαδή, βλέπω εδώ πέρα. Έχω Facebook, εγώ να πω αυτό. Έχουμε fanpage του, έχει φτιάξει κάποιο fanpage που έχει 342.642 άτομα. Τι είπα, 34. 34.000 είναι fanpage, σωστά. Σωστά το πες. Ναι. Δεν ξέρω, μόλις το βρήκαμε τυχαία. Ναι. Εντυπωσιαστήκαμε ότι έχει τέτοιο μεγάλο αριθμό fans. Είναι καλό αυτό. Είναι πάρα πολύ. Είναι καλό, αυτό. Αλλά θα το αναλύσουμε λίγο πιο μετά στον καναπέ, γιατί το συγκεκριμένο page γράφει ότι είναι official. Που σημαίνει ότι σαν να το διαχειρίζει εσύ. Θα το αναλύσουμε κάποια λίγο πιο μετά σε σχέση με το Facebook. Είχα ακούσει αυτό ότι μου έχουν κάνει κάποιο Facebook. Και όχι και ένα, δύο, τρία. Και κάποιοι φίλοι μπήκανε μέσα και. Αρχίσαν τα μπουρουμπούρου και η κοπέλα προφανώς που το έχει ανοίξει απαντούσε ως Μαρία Σολομού. Το οποίο αυτό τι σημαίνει, ότι ανά πάσα στιγμή εγώ γίνομαι ρόμπα. Σου πει πάρα πολύ απλά, γιατί δεν ξέρω για ποιο λόγο το έχει κάνει αυτό το πράγμα. Αλλά ήταν η Μαρία Σολομού, γιατί έχουμε. Εμά βάζει στο search, έχει πάρα πολλέ Μαρία Σολομού, αλλά με διαφορετικέ φωτογραφίε. Όχι, ήταν Σολομού, ήταν κανένα δύο με δικέ μου φωτογραφίε. Ναι, και παίρνανε φίλε με τηλέφωνο και μιλάγανε τύπου τι έγινε, πώ πήγε το γύρισμα και τέτοια. Αυτό το πράγμα δηλαδή. Καταρχήν είναι λογικό τώρα αυτό ένας άνθρωπος να ποζάρει ότι είσαι εσύ ή οποιοδήποτε εσύ. Όχι, δεν είναι λογικό. Σίγουρα δεν είναι λογικό. Το θέμα είναι όλοι μας το έχουν πει αυτό. Όλοι μας το έχουν πει. Και για μας έχουν φτιάξει. Για εσένα έχουν φτιάξει. Φαντάζομαι τώρα πόσο, 1,5 μήνα μόνο. Εγώ δηλαδή που εμφανίζομαι. Τι είπε, πες μου το λόγο. Στη δική μου περίπτωση μπορεί να γράφει, ξέρω εγώ, ότι ο Κώστας προτείνει να αγοράσει το τάδε κινητό. Ναι, επειδή ασχολείται ο Κώστας με αυτό. Είναι λόγοι. Υπάρχει ο λόγος που είναι κάποιος φαν κολλημένος μαζί σου. Το μόνο πράγμα που τον δένει μαζί σου είναι αυτό, να σε εκπροσωπήσει, ας το πούμε έτσι. Και υπάρχει και το άλλο, ο οποίος χρησιμοποιώντας το όνομά σου, προωθεί προϊόντα, υπηρεσίες ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, εγώ στα 300.000 άτομα, αν ήταν δικό μου αυτό το πράγμα, αν τους πω αγοράστε αυτό το τσιμπιδάκι. Θα το αγοράσουν, θα το αγοράσουν. Θα το αγοράσουν. Ειδικά για τσιμπιδάκια, γιατί έχει κραγιό. Θέλω να σου πω. Καλλιτικά. Ναι. Λοιπόν, εγώ θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα, να φύγουμε λίγο από Facebook, Twitter και social αυτά. Λοιπόν. Πιστεύω, έχω την αίσθηση ότι είσαι άνθρωπος με οικολογική συνείδηση και ότι κάνεις ανακύκλωση. Και είσαι και φανατική, πιστεύω. Σωστά. Κάνω ανακύκλωση κανονικά. Δηλαδή, ναι, φανατική όταν εννοείς δεν ξέρω τι πάνε να πει. Ενώ ότι δεν θα πετάξεις αυτό το πλαστικό, θα το πάρεις το πλαστικό σε σακούλα σκουπιδιών. Όλα, όλα, ναι. Ωραία. Είναι φανατική. Σας το είπα. Μπράβο, ναι. Εγώ καταλαβαίνω από το φυσικό του ανθρώπου. Καταλαβαίνω. Άρα, αφού είσαι φανατική, λοιπόν, τι έφερες να ανακυκλώσουμε εδώ, μια και εκεί το πάει μάλλον. Λοιπόν, θα σας πω, τα παλιά μου κινητά τα χρησιμοποιώ, μπορώ να σας το δείξω το κινητό που χρησιμοποιώ. Είναι τόσο παλιό. Ναι, ναι, μπορεί να μην είναι και τόσο παλιό, αλλά είναι αυτό εδώ. Πολύ ωραία. Α, είναι το τέτοιο, ναι. Candy bar. Ναι, candy bar, μπράβο. Δεν είναι και πολύ καινούργιο. Δεν θέλεις πολλά μπουρμπουρού. Και μου είπανε ότι με την αναβάθμιση θα μπορούσα να πάρω ένα iPhone. Και λέω, τι να το κάνω αφού δεν μπαίνω στο ίντερνετ. Σωστό. Σωστό. Και καλά ότι είναι δικό σου. Το έχω φέρει από τον πατέρα μου. Να το ρίξεις πίσω. Αυτό. Έχω ένα τέτοιο σπίτι.
Είναι δικό σου τώρα αυτό. Τώρα θα πούμε ότι είναι δικό σου. Δεν ήξερα, μήπως έχω βίντεο, αλλά το χρησιμοποιώ. Τώρα αυτό είναι βίντεο. Να το κάνεις με βίντεο κασέτα. Θα σου πω κάτι, δεν έχω γυρίσει ακόμη στις βίντεο κασέτες. Δεν μπορώ. Δεν πειράζει. Είναι δικό σου νεράκι, άμα θες. Ευχαριστώ. Και ναι, το έχω το βίντεο, το έχω. Εγώ είμαι λιγάκι vintage τύπος. Ναι, ό,τι ναι. Βρω έτσι παλιό. Έτσι το λέμε τώρα, vintage. Ναι, ότι τα μαζεύω όλα. Λοιπόν, κοίταξε, αυτό το κινητό τώρα είπαμε ότι είναι δικό σου. Έχεις ναι. Περάσει πολλά, έχεις περάσει καλοκαίρια στην Αμοργό πολλά με αυτό το κινητό, ψάχνοντας σήμα να μιλήσεις με τον καλό σου. Δεν ξέρω να θυμάσαι. Να σε ρωτήσω κάτι, ναι. Γιατί στην Αμοργό, ας πούμε, δεν πιάνει σήμα από παλιό κινητό. Εκείνη το πρόβλημα τώρα, τι έφερε το πατέρα μου. Πείστε το story που είπε στα μάτια. Ταυτίστηκα γιατί έχω ένα παρόμοιο σπίτι που δεν λειτουργεί ο τόπο. Έχει παρόμοιο. Θα σου φέρει το δικό τη μετά. Α, μπράβο, και θα είναι κάπως ανταλλαγή, ρε παιδί μου. Για να αποδείξει λοιπόν τώρα. Το οικολογικό σου προφίλ, ναι. Πίσω σου ακριβώς, θα σε βοηθήσει και ο Γιώργος αλλά σε λίγο. Έχει ένα κάδο που. Η Πινελόπη Αναστασοπούλου, η φίλη σου, έχει φέρει τον υπολογιστή ολόκληρο. Αυτό έχει. Η Πινελόπη είναι και αυτή τρελή όμως. Θυμάμαι στο θέατρο όταν δουλεύαμε παλιά μαζί. Είχε φέρει ένα ολοκένουργιο άσπρο λάπτοπ. Τι εταιρεία δεν θυμάμαι τι ήταν αυτό. Και έρχεται τραγούδια τη ταυτά, θα σα δείξω φωτογραφίε. Τρελή. Πριν 4-5 χρόνια τώρα αυτό. Δηλαδή ναι, το λάπτοπ ναι. Δεν υπήρχε στο μυαλό μου. Λέω τι το κάνεις αυτό. Και το έχει φέρει και στο καμαρίνι. Α, μου λέει κάνω πολλές δουλειές. Προσπαθούσε να μου δείξει τίποτα. Δεν πειράζει. Αυτά. Περίμενα να σου βάλω. Θα σου βάλω στενάχωρη μουσική. Όχι, στενάχωρη τη λέξη. Θλιβερή μουσική. Για να πάω να πετάξω. Για να απολύσει τις στιγμές της Αμοργού. Μπράβο. Θα πει και το τελευταίο αντίο και τα λοιπά και γεια σου και δεν ξέρω τι. Μουσική να μπήκε. Το στικάκι έπρεπε να φέρεις. Τώρα τι μου πες. Τι θυμήθηκες. Το στικάκι. Πολύ στεναχωρήθηκα να σηκωθώ. Μπορεί να σηκωθείς τώρα, ναι. Προς και μην μπερδέψεις τα κινητά. Πολύ εύκολο. Πόπο ψέμα. Συγγνώμη. Βασικά στεναχωριέμαι γιατί αυτό το κινητό εμένα θα μου έκανε μια χαρά. Βλέπω και τους αριθμούς. Δεν είναι touch screen που κάνεις έτσι σαν να έχει μείνει βρώμα πάνω στο. Σωστό. Γεια σου κινητό. Και αυτό ο υπολογιστή γιατί πετάξει και μια χαρά είναι. Θα το βγάλουμε μετά από όλα. Όχι, μην το πετάξω. Το πετάξω, σπάσει. Με δύναμη. Πέτα το θόρυβο. Μπράβο. Μαρία, μπράβο. Αλλά δεν τελείωσε η ανακοίνωση τη ημέρα εδώ. Είδα πετάξω, αυτά δεν είναι παλιά. Όχι, αυτά. Γιώργο, έχει φέρει κάτι μικρό και διακριτικό. Έχω φέρει και εγώ κάτι πάρα πολύ μικρό. Μισό λεπτάκι, γιατί. Γρήγορα για τελειώνω το κομμάτι. Να σε βοηθήσω. Αυτή η σονάτα νούμερο 5 γιατί πάλι αγαπάει. Τι είναι αυτό. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μικρό. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολυμηχάνημα. Το οποίο ήταν στο γραφείο του αδερφού μου και τη μητέρα μου. Που ξέρω ότι πάρα πολύ πόσο θέλουν να το πετάξω. Σίγουρα. Οπότε λοιπόν, έτσι λέω. Σίγουρα. Αυτό είναι το στάκλι. Φεύγω λιγάκι. Τι κάνει. Δεν μπορώ αυτό. Να πάρω λίγο τώρα. Αυτό το έχει ανοίχτα μου ακούγεται. Σίγουρα δεν λειτουργεί αυτό, ρε εσύ. Αυτό εδώ δεν λειτουργεί. Απλά θέλω να το πετάξω να δω πόσο θόρυβο θα κάνει. Το ήθελα πάρα πολύ να το κάνω αυτό. Για κάνει. Έσπασε κιόλας. Τι δεν λειτουργεί. Και αν είχα μία ελπίδα ότι το κινητό μου εκεί μέσα θα ζήσει. Αφιερωμένο στον αδερφό μου. Και δεν υπάρχει περίπτωση να τον έχει πάντα κινητά. Αυτά που πρώτο πετάξαμε, τα θαμακότσια. Άστο. Θέλω να σα πω κάτι πιο συγκλονιστικό. Ότι τσακώθηκα πάρα πολύ για να πετάξω. Ή δεν την πέταξα αυτή την τηλεόραση. Όταν είχαν βγει η πλάσμα και όλα αυτά είχαν βγει χρόνια και εγώ είχα μία τηλεόραση γιατί δεν μου άρεσαν οι πλάσμα. Και καλά έκανε. Η CRT, ο καθοδικό σωλήνα πολύ καλά. Αυτές που έχουν από πίσω όλο αυτό. Νομίζω ότι την πέταξα πέρσι. Ή την έχω βάλει στη μαμά μου και αυτή ξέρει. Με μισή καρδιά, το πέταξες. Ξέρεις πως μου άρεσε πάρα πολύ. Είναι πολύ καλές τηλεοράσεις αυτά και τα χρώματα τώρα ξεπεράστηκαν για μένα σε σύγχρονες τηλεοράσεις. Τα τελευταία χρόνια όταν είχαν βγει πλάσμα και η TFT και αυτά δεν είχε ξεπεραστεί. Καταρχήν το πρόβλημα στο. Η καθοδικού σωλήνα που λες. Εμένα μου αρέσανε πάρα πολύ αυτές τις. Μα στο πλάσμα κιόλα, άμα την τοποθετήσει έτσι ευθεία και κάτσει λίγο πιο κάτω, δεν βλέπει. Είναι σκιά. Δεν μπορεί να βάλει και σε μεζάκι. Αυτό είναι το θέμα. Το τραγικό, ναι. Πού θα το βάλει τώρα, στο DVD. Στο DVD θα το βάλει. Δεν βάζω σε μεδάκια, παιδιά. Είμαι λίγο τη παλιά κοπή, αλλά όχι τόσο.